Οπότε νυχτιάτικα σαν τους κλέφτες. Οπότε μεσημεριάτικα μόλις αδειάζει ο χώρος από εργαζόμενους και φοιτητές, προσπαθεί η κυβέρνηση να βάσει μέσα στο αντιφύλλο τη λεγόμενη πανεπιστημιακή αστυνομία. Και αυτό γιατί ξέρει πολύ καλά ότι όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα δεν τους θέλει εδώ πέρα μέσα. Η ουσία βρίσκεται και τις απόψινες κινητοποίησεις, αυτό που λένε οι φοιτητές στο σύνθημά τους, ότι τα πανεπιστήμια δεν έχουν ανάγκη από αστυνομία, έχουν ανάγκη από λεφτά, καθηγητές, βιβλία. Με αυτά πρέπει να ασχοληθεί και το Υπουργείο και η Βρετανία, με τις βιβλιοθήκες που πλημμύρισαν, με τις αστείες που έχουν το χάλι τους, με τους εργαζόμενους, τους εργολαβούς των 350 ευρώ, με τους συμβασιούχους των 15 χρόνια σε ομοιρία κτλ. Οι εργαζόμενοι και σήμερα το πρωί κινητοποιηθήκαμε και με παράσταση στην Βρετανία ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία και θα μας βρουν απέναντί τους σε κάθε προσπάθεια να πάσουν την πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα στο αυτή. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί την κινητοποίηση των τυπικών συλλόγων και στο κτίριο του Πολιτικού, καθώς παρατηρήθηκαν περιπολίες της πανεπιστημιακής αστυνομίας, την οποία έτρεξε η κυβέρνηση να εγκαθιδρύσει μέσα στα μεσάνυχτα σαν τον κλέφτη. Οι φοιτητές εδώ πέρα δίνουν μια ξεκάθαρη απάντηση σε όλα αυτά τα σχέδια. Βλέπουμε ότι πλέον εκτελήσεται το σχέδιο και έρχεται πλέον να εγκαθιδρύσει αυτό που λέμε εδώ πέρα το Πανεπιστήμιο των Επιχειρήσεων και να το περιφρουρήσει με δυνάμεις καταστολής όλων των χρωμάτων. Βλέπουμε και την περιουσία και ΜΑΤ και ΑΦΡΑΣ και δυνάμεων σύλληψης που υπήρχαν και τις προηγούμενες μέρες στο ΑΦΙΤΑ. Για ακόμη μια φορά βρισκόμαστε εδώ πέρα και το ξεκαθαρίζουμε. Εναντιονόμαστε συνολικότερα στο σχέδιο που έρχεται και δένεται στο νομοθετικό πλαίσιο και του νόμου κεραμέσου Σοφοίδη αλλά και όλων των υπολείπων νόμων που έχει ψηφίσει και αυτή η κυβέρνηση αλλά και όλες οι προηγούμενες, για να έρθουν εδώ πέρα να φτιάξουν μια κατάσταση, ένα μαγαζί στην ουσία, ένα μαγαζί γνώσεων, αυτό που λέμε Πανεπιστήμιο Ανώνυμη Εταιρεία. Τους το ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα τους περάσει. Αστυνομία στις σχολές μας δεν θα μπει, είναι ανεπιθύμητη, δεν χρειαζόμαστε καμία ασφάλεια και οι οποιοδήποτε προβοκάτσεις πάνω στις οποίες πατάνε τα κυβερνητικά αφηγήματα θα πέσουν στο κενό όπως έχουν πέσει και τόσες πολλές φορές.